τι καλό σας έχω σήμερα. Μια κουπεδιά Νάρα. Βασικά είναι μια αλφα κλάσ Mercedes, αλλά με σουλούπι κουπέ, 4 πόρτες χωρίς πλαίσιο και αναθεωρημένη σχεδίαση που την κάνει ακόμα πιο ελκυστική και από σερακή μπουγάτσα. Κάτω από το καπό έχει ένα δίλητρο τετρακύλινδρο μοτέρ στο έτσι, γιατί είναι κατά βάση μπροστινοκίνητο, αλλά με τη βοήθεια του συστήματος 4MATIC έχει τετρακίνηση σαν το Subaru STI. Πω! Καλά φίλε, καμία σχέση. Από λεφτά, να είχαμε να το πάρουμε. Στην Ελλάδα είναι πανάκριβο. Αυτή η έκδοση κάνει 49.249,98 €. Στον Καναδά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αφού αυτή είναι η βασική έκδοση και η τιμή ξεκινάει από τα 43.000 δολάρια συν τους φόρους, αλλά αυτή εδώ η όμορφη κοκκινούλα, όπως είναι full extra, κάνει 58.000 προφόρων. Που πάλι είναι λίγο τσιμπημένη τιμή, αλλά είναι λίγο καλύτερα από την Ελλάδα. Πέρα πάντως από το καταπληκτικό look, τούτη εδώ η Mercedes τεχνολογικά είναι άπαιχτη. Για παράδειγμα, το Cruise Control είναι με προσαρμοζόμενη ταχύτητα και κόβει όταν το όριο χαμηλώνει. Ναι, καταλαβαίνει τα όρια ταχύτητας. Μπορείς και να το ρυθμίσεις να πηγαίνει μέχρι και 10 χιλιόμετρα την ώρα πάνω από το όριο. Αφού ξέρουν οι άνθρωποι ότι αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως. Επίσης, πολύ εντυπωσιακό είναι το ότι όταν βρίσκεσαι στην εθνική και έχεις το Cruise Control φερρυπίν στα 120, αν πλησιάζει σε στροφή που τα 120 είναι λίγο αρκετά για τη στροφή αυτή, πατάει φρένο μόνο του, σαν τη μάνα μου. Ο πλοηγός πάλι είναι από το μέλλον. Μέχρι και τον καιρό που έχει έξω τον δείχνει στον ουρανό της οθόνης, με ακρίβεια. Όταν είναι ώρα να στρίψεις, σου δείχνει live βίντεο στην οθόνη από την μπροστινή κάμερα και μετά βάζει με augmented reality βελάκια και ταμπέλες από πάνω από το βίντεο και σου δείχνει ακριβώς που πρέπει να πας. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι δουλεύει και τη μέρα και τη νύχτα και δεν πάει να γίνεται χαμός στη διασταύρωση, καταλαβαίνει πού βρίσκεται ο δρόμος. Εντυπωσιακό. Και ακόμα, το σύστημα υποστήριξης οδηγού σε κρατάει και στη λωρίδα σου. Και αν πας να φύγεις από τη λωρίδα, πατάει φρένο μονόπαντα και σε κρατάει στο δρόμο. Οπότε, άμα πας να φουντάρεις, προσπαθεί να σε σώσει. Επίσης εντυπωσιακός είναι ο τρόπος που ανάβει τα μεγάλα φώτα μόνο του. Όταν βρίσκεσαι σε δρόμο σκοτεινό χωρίς πολλά φώτα, τα ανάβει σταδιακά και είναι λες και πρόκειται να ξεκινήσει κάποιο φαντασμαγορικό σοου. Είναι πολύ πιασάρικο. Και ακόμα, άμα δει ότι έρχεται αμάξι από την άλλη μεριά, τα χαμηλώνει απευθείας μόνο του. Φοβερό. Και το infotainment είναι πάρα πολύ καλό, με πάρα πολύ έξυπνα και εύκολα χειριστήρια και οθόνες πολύ υψηλής ευκρίνειας. Και έχει και ασύρματο φορτιστή και θύρες USB-C για τα κινητά σας. Φυσικά υποστηρίζει και Apple CarPlay και Android Auto, ενσύρματα όμως. Επίσης πολύ καλό είναι και το ηχοσύστημα, παρότι αυτό δεν έχει το αναβαθμισμένο Bermster ηχοσύστημα, βαράει τα μπίτια με τρελή άνεση. Εκεί όμως που η Mercedes έχει ξεσκίσει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό της, έχει να κάνει με τον εσωτερικό φωτισμό. Το βράδυ όταν το οδηγάς αυτό το πράγμα, ο τρόπος που φωτίζει, ειδικά με το βάλεις σε κανένα μοβάκι έτσι σένιο, είναι λες και οδηγάς διαστημόπλιο. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και το εσωτερικό δεν είναι μόνο ωραίο και καλοφτιαγμένο με πολύ καλά υλικά. Έχει και ωραίους χώρους, τα καθίσματα μπροστά είναι άνετα και υποστηρίζουν τέλεια το κορμί, ειδικά αν είναι απολώνιο σαν το δικό μου. Πίσω επίσης είναι άνετο, παρότι η οροφή είναι πολύ χαμηλή. Τα πίσω φιξαρισμένα προσκέφαλα είναι λίγο άβολα για τα παιδιά, ειδικά αν το κεφάλι τους πέφτει μέσα στην τρύπα ακριβώς, αλλά εντάξει, μικρό το κακό. Για την κατηγορία του έχει πραγματικά πορμπαγκαζάρα, 460 λίτρα για την ακρίβεια και έχει και αρκετά μεγάλο άνοιγμα. Τα πίσω καθίσματα πέφτουν 40, 40 και 20 στη μέση, οπότε η πρακτικότητα είναι αρκετά καλή. Εν κινήσει είναι αρκετά ήσυχο, έχει πολύ καλή ηχομόνωση, αλλά έτσι και το πλακώσεις ξεξυπνάει και κάνει ένα αρκετά σπορτίφ ήχο. Αλλά ακούστε. Έχει νάζι. Ο δίλητρος κινητήρας βγάζει 221 άλογα και 350 κιλά ροπής από πολύ χαμηλά. 0-100 η εταιρεία λέει 6,3 δευτερόλεπτα με το 7 βότιο διπλού συμπλέκτη, αλλά εμείς το μετρήσαμε σε 7,2. Και αυτή η διαφορά οφείλεται στο ότι όταν είσαι εντελώς σταματημένος και πλακώνεις τον γκάζι, ακόμα και αν το κρατάς κάτω με το φρένο, παίρνει λίγη ώρα μέχρι να ο συμπλέκτης να κάνει τη σύνεξη και το αυτοκίνητο να φύγει. Σε γενικές γραμμές μπορεί να μην βάζει φωτιά στην άσφαλτο, αλλά τραβάει πάρα πολύ καλά και είναι ελαστικότατο, σαν το Λευτέρι Πετρούνια ένα πράγμα. Και επίσης είναι και πολύ λογική η κατανάλωση. Με λίγο εθνική οδό στο ρεπερτόριο, κατεβαίνει άνετα στα 7 λίτρα, 7,5 τα 100 χιλιόμετρα,
αν κολλήσεις στην πόλη θα είναι οριακά πάνω από τα 10, οπότε μια μέση κατανάλωση ας πούμε της τάξης των 8-8,5 είναι αρκετά εφικτή. Τα φρένα πιάνουν πάρα πολύ καλά, είναι λίγο ευαίσθητα, οπότε το πετάλι θέλει λίγο εξοικείωση, αλλά γενικά είναι πολύ δυνατά και αποτελεσματικότατα. Το τιμόνι απ' την άλλη, στη λειτουργία comfort, είναι αρκετά ελαφρύ, έχει καλούτσικη αίσθηση όμως. Αν το βάλεις στο sport πρόγραμμα, τότε βαραίνει λιγάκι, αποκτά ακόμα καλύτερη αίσθηση, αλλά είτε στο sport είτε στο comfort είναι πάρα πολύ γρήγορο και στρίβει το αυτοκίνητο με πολύ καλή ακρίβεια, οπότε γενικά μου αρέσει. Και από άνεση καλά τα πάει, ειδικά με την ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Οι λακκούβες δεν το κάνουν να παρεκτρέπεται από την πορεία του, είναι αρκετά σταθερό και την έχουν ρυθμίσει σε μια πολύ καλή χρυσή τομή μεταξύ άνεσης στις λακκούβες και σπορτίφ αίσθηση στο δρόμο. Η αίσθηση του αυτοκινήτου είναι ισορροπημένη, στις στροφές η υποστροφή είναι στο τσεπάκι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν το παρακάνεις, το 4MATIC σε κάποια φάση το καταλαβαίνει ότι πρέπει να στείλει και λίγο κίνηση πίσω, οπότε μετά όταν η κίνηση αρχίσει και πηγαίνει πίσω είναι λίγο πιο ουδέτερο στις στροφές. Δυστυχώς όμως το 4MATIC είναι λίγο τα ζώα μου αργά, δεν το καταλαβαίνει αμέσως στο στεγνό ότι πρέπει να μπει, στο βρεγμένο είναι λίγο πιο σβέλτο και γρήγορο. Γενικά δεν είναι η καλύτερη εφαρμογή 4MATIC που έχω δει ποτέ, αλλά δεν είναι κακό. Στο όριο το αυτοκίνητο είναι αρκετά προβλέψιμο. Το ESP έχει και λειτουργία Sport, οπότε σου δίνει μια μικρή ελευθερία να κάνεις λίγο τα τσαλιμάκια σου. Αλλά παρότι μπορείς να το κλείσεις τελείως, η αλήθεια είναι ότι δεν κλείνει τελείως. Πάντα είναι εκεί και παραμονεύει. Το 7 κυβότιο διπλού συμπλέκτη ανεβοκατεβάζει αρκετά γρήγορα, αλλά στο σταμάτα ξεκίνα είναι λίγο άτσαλο. Δηλαδή αυτή η σύνεξη δεν είναι η πιο ομαλή της κατηγορίας. Αυτό είναι σίγουρο. Εγκατακλείδη. Τι είπα πάλι. Το αυτοκίνητο αυτό είναι για νέους που έχουν βάλει τον κόλο τους κάτω και έχουν εξεκολουθεί στη δουλειά και βγάζουν τα φράγκα τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, ειδικά στην όψη και τεχνολογικά και όλα αυτά, καταπληκτικό. Βέβαια είναι και για τους πιο φτασμένους που θέλουν ένα όχημα πρεστιζάτο, περιορισμένων διαστάσεων. Γενικά δεν έχει κάτι αρνητικό να πούμε, η αλήθεια είναι, εκτός από την τιμή. Όπως και να έχει, η καινούρια CLA 250 4MATIC είναι πάρα πολύ καλή και με άριστα το 10 παίρνει εύκολα ένα 8,8. Πριν κλείσουμε όμως, κάντε ένα check για δείτε εκεί, κάνατε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έχουμε πολλά βιντεάκια ακόμα που έρχονται. Επίσης, έχουμε αγγλικά βίντεο. Το link είναι κάτω. Πατήστε να τα δείτε όλα. Μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.